Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μέχρι στιγμής τα κρούσματα στην Ξάνθη, 13 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζονται τα μέτρα προφύλαξης, μικρές ελλείψεις στην αγορά. Η στήριξη των περιφερειακών μέσων στο επίκεντρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σε 32 υπολογίζονται τα κρούσματα κορονοϊού στην Ξάνθη, όπου εντοπίζεται και η μεγαλύτερη θνησιμότητα στην περιφέρειά μας. Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης δόθηκαν ακόμη 2 εξιτήρια και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 13 άτομα. Πανελλαδικά όμως είχαμε ακόμη 4 θανάτους και 56 νέα κρούσματα. Στα 32 υπολογίζονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στην Ξάνθη, ενώ τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν 2 διακομιδές ασθενών. Πιο αναλυτικά, η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για περίπου 25 δείγματα και σε αυτά πρέπει να προσθεθεί το κρούσμα που εντοπίστηκε σε επαναπατριστέντες, 4 κρούσματα σε μία οικογένεια από την Ξάνθη, καθώς και οι 2 στρατιωτικοί που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το στρατιωτικό στο 424 και δεν καταγράφονται. Τέλος, οι πληροφορίες του Ξάνθη2.gr αναφέρουν ότι έχουν γίνει και 2 διακομιδές ασθενών με COVID-19 από την Ξάνθη στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Άλλα 2 εξιτήρια δόθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μία 82χρονη γυναίκα από την Αλεξανδρούπολη και έναν άνδρα 63 χρόνων από την Μήκη της Ξάνθης που νόσησαν από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον μέχρι τώρα αριθμό των εξιτηρίων στα 15. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αναφέρει η ΕΕΡΑ Ορεσθιάδας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που νοσηλεύονται είναι 13. Από αυτά, τα 5 νοσηλεύονται στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, 1 στην μονάδα εντατικής θεραπείας και 7 στην μονάδα COVID-19. Πανελλαδικά, 4 θάνατοι ασθενών με κορονοϊό σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 90. Τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται στα 2011 μετά την επιβεβαίωση 56 νέων κρουσμάτων σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσόδρας κατά την επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Από τον συνολικό αριθμό των νοσούντων, το 57% είναι άνδρες. Τα 525 σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό και τα 736 είναι επαφές ήδη επιβεβαιωμένου κρούσματος. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 77 συμπολίτες μας, εκ των οποίων μόλις 14 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών των ανθρώπων είναι τα 67 έτη, ενώ το 75% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Τέλος, 15 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο. Αναφερόμενος στους Ρωμά, ο κ. Τσόδρας απίφθινε έκκληση να μην γίνονται στόχος μίσους στα πλαίσια της πανδημίας. Φυσικά και οι Ρωμά δεν μπορούν να είναι αποδιοπομπέοι τράγοι και στόχος μίσους στα πλαίσια αυτής της επιδημίας. Σε κάποιες χώρες δυστυχώς μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτούς ως απειλή. Δεν είναι απειλή, είναι ευάλωτη ομάδα. Τα επιλεκτικά μέτρα δεν αφορούν αυτούς, αφορούν τη διασπορά του ιού όταν εφαρμόζονται. Όλοι μαζί, οι υγειονομικοί, οι επαγγελματίες υγείας, οι διαμεσολαβητές, η πολιτική ηγεσία, οι ηγέτες της κοινότητας των ίδιων των Ρωμά και οι ίδιοι πολίτες πρέπει να βοηθήσουμε στην ενημέρωση, τον έλεγχο, όταν αυτό απαιτείται, την παρακολούθηση της κατάστασης και την κάλυψη των βασικών αναγκών σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουν να έχουν όπως έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, όπως και οι υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την επέλαση του ιού σε πολλές χώρες του κόσμου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, για μίσος, για φόβο, για διχασμό, για διαιρέσεις στην κοινωνία μας, ούτε στις υπόλοιπες κοινωνίες του κόσμου. Νέα μέτρα για την προστασία των κατοίκων της Θεσσαλίας ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρταλιάς μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 20 κρουσμάτων κορονοϊού σε οικισμό Ρωμά. Εκτός από την επιβολή αυστηρής καραντίνας στον οικισμό Ρωμά στη Νέα Σμύρνη, αναστέλλεται για 14 μέρες η λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών σε όλη τη Θεσσαλία. Από αύριο θα γίνουν προληπτικοί έλεγχοι σε 3 ακόμα δήμους, Τύρναβο, Φάρσαλα και Σοφάτες, ενώ κλείνει δομή μεταναστών στην περιοχή, καθώς βρέθηκε ότι υπάρχει σύνδεση με τον
οικισμό το Ρωμά. Αξιολογώντας τη μέχρι στιγμής αποτελεσματικότητα του μέτρου, αποφασίζεται με κοία η παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών ως και στις 10 Μαΐου για προληπτικούς λόγους κατόπιν εισήγησης Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας εναντί του COVID-19. Τουλάχιστον στις 10 Μαΐου λοιπόν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά και νεότερες αποφάσεις θα ληφθούν τότε. Όσον αφορά τώρα στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον κορονοϊό, το γνωστό 10306, επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των πολιτών είναι δωρεάν και δεν επιφέρει καμία χρέωση. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρξαν χρεώσεις μέχρι σήμερα, σημειώνεται ότι κατόπιν συνεννόησης με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι χρεώσεις αυτές θα πιστωθούν στον επόμενο λογαριασμό των πολιτών ή στο μεθεπόμενο αν έχει ήδη εκδοθεί ο τρέχον λογαριασμός. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε και θα το εξασφαλίσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα, επειδή βλέπω να γίνονται διάφορα σχόλια, ειδικά στα social media, θα ήθελα να επενθυμίσω το εξής. Είπαμε χθες με μεγάλη σαφήνεια και το τόνισε και η Ιερά Σύνοδος ότι στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος οι εκκλησίες θα είναι κλειστές για τους πιστούς. Θέλω να συμπληρώσω ότι, και να είναι απολύτως σαφές, ότι οι χώροι λατρείας παραμένουν όλοι κλειστοί για όλα τα δόγματα και όλες τις θρησκείες. Ως εκ τούτου, διάφορα σχόλια που γράφονται ή ακούγονται είναι παντελώς ανεδαφικά και αβάσιμα. Η στήριξη των περιφερειακών μέσων εξίσου με τα εθνικής εμβέλειας στέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αφορμή ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια ενημέρωσης 11 εκατομμυρίων για την πανδημία του κορονοϊού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας παραδέχτηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ότι μέχρι σήμερα προβλήθηκαν τα δωρεάν μηνύματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ η διαφημιστική δαπάνη των 11 εκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθεί σε όλες τις κατηγορίες των μέσων. Η στήριξη των περιφερειακών μέσων εξίσου με τα εθνικής εμβέλειας τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αφορμή ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια ενημέρωσης 11 εκατομμυρίων για την πανδημία του κορονοϊού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας παραδέχθηκε στην εισαγωγική τοποθέτηση ότι μέχρι σήμερα προβλήθηκαν τα δωρεάν μηνύματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ η διαφημιστική δαπάνη των 11 εκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθεί σε όλες τις κατηγορίες των μέσων. Αφορούσε δωρεάν μηνύματα διάρκειας μέχρι ένα λεπτό σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η δεύτερη φάση της εκστρατείας ενημέρωσης προδιαγράφεται στο άρθρο 30 της από 14 Τρίτου 2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσα στα πρακτικά. Συγκεκριμένα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την 31 Μαΐου 2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας κατά παρέκκληση των κειμένων εθνικών διατάξεων. Η εκστρατεία αυτή είναι ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετική από την πρώτη φάση και καλύπτει επιπλέον όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31. Ενημερωτικά μηνύματα, τα οποία θα μεταδίδονται από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς με διάρκεια πάνω από ένα λεπτό. Η συνολική δαπάνη της εκστρατείας ενημέρωσης κατά τη δεύτερη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τα 11 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες, την αμοιβή της εταιρείας που θα υλοποιήσει το έργο, καθώς και τη δαπάνη προβολής του υλικού σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, έχει προβλεφθεί ρητά η συμμετοχή στην κατανομή της συνολικής δαπάνης των τοπικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης κάθε κατηγορίας. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Γκιαγκέρογλου εκθέωσε το σύνθημα για την στήριξη των περιφερειακών μέσων μέσω του προγράμματος προβολής, αναλύοντας τους λόγους που ιδιαίτερα η περιφερειακή τηλεόραση χρήζει στήριξης για να λειτουργεί και όχι επιδόματα για να μείνει ανενεργή. Θα πρέπει να αναθεωρήσετε τη στάση σας σε σχέση με την ενίσχυση των εργαζομένων των περιφερειακών σταθμών. Θα πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία τους, να αναπληρωθεί το εισόδημα, όπως κάνουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί το επίδομα για να παρκάρουμε τον εργαζόμενο. Διότι χρειάζεται ο εργαζόμενος σε αυτήν την περίπτωση. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ υπερθεμάτισαν για τη διαφάνεια και την δίκαιη κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης που θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει και την περιφέρεια. Πρώτον, διότι οι ίδιοι οι λειτουργοί της δημοσιογραφίας που ενημερώνουν τους πολίτες συμβάλλουν στην προστασία της ζωής και της υγείας τους και είναι εκτεθειμένοι και οι ίδιοι σε καθημερινούς κινδύνους, διότι είναι εκεί ακριβώς που δίδεται η μάχη
στις εντατικές απ' έξω, έξω από τα νοσοκομεία, μέσα στους μαζικούς χώρους, ενημερώνουν. Δεν είναι λίγα τα κρούσματα που έχουμε δει μέσα στους χώρους των ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία δείχνουν πόσο εκτεθειμένοι είναι και οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που συμβάλλουν στο λειτουργήμα του τύπου. Και δεύτερον, αν θέλουμε όντως να προστατεύσουμε τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και τον πλουραλισμό της δημοκρατίας μας, πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις δύσκολες ώρες όρθια τα μέσα, και τα κεντρικά, επιμένω, και τα περιφερειακά. Δεν υπάρχει διαφήμιση. Η αγορά είναι κλειστή. Θα πρέπει να στηρίξει τα μέσα αναπαραγωγής των διαφορετικών απόψεων η κυβέρνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Υπουργέ, να επιμείνουμε και να σας ρωτήσουμε γιατί απευθείας ανάθεση, γιατί δεν έχουμε αναρτημένο στη διάβια πού πήγαν αυτά τα χρήματα, σε ποια μέσα πήγαν και με κοστολόγηση γιατί πήγαν κλπ. Στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο που είχε φτιάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό και των περιφερειακών μέσων, τα οποία πλήττονται, σας στείλανε επιστολές, μας στείλανε σε όλους. Εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι να μείνουν στις θέσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Στέλιος Πέτσας στην δευτερολογία του ξεκίνησε με την δέσμευση για την συμμετοχή των περιφερειακών στην διαφημιστική προβολή, χωρίς να εγγυηθεί το 30% που δικαιούνται, ενώ αποκάλυψε συζητήσεις που γίνονται με τον πάροχο δικτύου DJ, ώστε κανένα κανάλι να μην κλείσει αυτό το διάστημα λόγω χρεών. Στο θέμα, αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Κιγκέρογλου και άλλοι βουλευτές στο θέμα της DJ, για παράδειγμα. Ότι έχουν πολλά προβλήματα τα περιφερειακά κανάλια, πρέπει να λάβουμε μια μερίμνα και για εκείνους και όχι μόνο για τα πανελλαδικής εμβέλειας. Θέλω να σας πω, κύριε Κιγκέρογλου, ότι είμαστε συνεχή επικοινωνία και με την DJ και με τα περιφερειακά κανάλια. Κανένα σήμα δεν θα διακοπεί το επόμενο διάστημα. Φυσικά δεν πρέπει να κλείσει και η DJ, γιατί τότε θα κλείσουν όλα. Επομένως, θα αναλάβουμε μια πρωτοβουλία τις επόμενες μέρες σε συνεννόηση και με το Διοικητικό Συμβούλιο της DJ και με τα περιφερειακά κανάλια, ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να μην έχουμε προβλήματα. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Θα συναντήσουμε μέσω Skype τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημοσχάκη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας πρώτα για αυτό το θέμα και είχαμε πει θα μιλήσουμε και για το νοσοκομείο του Δημοτήχου αλλά και για το Eurogroup και πολλά άλλα. Πείτε μου λίγο για την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης για τον κορονοϊό και όλα όσα ακούστηκαν σήμερα στην Βουλή. Σημαντική απόφαση ελήφθη από την κυβέρνηση προκειμένου να ξεκινήσει μια οργανωμένη διαφημιστική καμπάνια σε όλη την επικράτεια και στο πλαίσιο αυτό διεκδίκησα μέσα από μία παρέμβασή μου ότι τα μέσα ενημέρωσης του Εύρου είναι έτοιμα, είναι οργανωμένα και μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση. Και μάλιστα υπενθύμησα ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση, αν ληφθεί υπόψη ότι ο ισχύον νόμος προβλέπει το 30% της διαφημιστικής καμπάνιας του κράτους θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας. Και στο πλαίσιο αυτό σήμερα προσκλήθηκε ο Υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και δήλωσε χωρίς περιστροφή ότι όλο αυτό το πακέτο της διαφήμισης και της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης θα πάει σε ποσοστό 30% στην περιφέρεια. Για μένα αυτό είναι μια δικαίωση. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να πράξει η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τη σωστή κατανομή και μάλιστα σύμφωνα με τον νόμο. Χαιρετίζω την απόφαση της κυβέρνησης και μάλιστα δια του εκπροσώπου όπως αυτή εκφράστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, πείτε μου λίγο και για το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες, πριν δύο μέρες, την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και πλέον βλέπουμε ότι ένα αίτημα και δικό σας πραγματοποιείται, γιατί είχαν γίνει προσπάθειες και εκ μέρους σας. Θες είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, ο οποίος έκανε αναφορά σε αυτό. Τι σημαίνει το να γίνει το νοσοκομείο του Δημοτήχου άγωνο τύπου Α? Είναι πολύ σημαντική η νομοθέτηση της παρούσης κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Δημοτήχου. Από την ώρα που έχει χαρακτηριστεί με νόμο άγωνου τύπου Α, σημαίνει ότι
οι κενές θέσεις που αφορούν το στελεχειακό δυναμικό θα καλύπτονται υποχρεωτικά. Επίσης, θα είναι προορισμός εργασιακός ιδανικός για έναν επιστήμονα, διότι έχει και πολλά προνόμια, προβλέπει και πολλά θετικά αυτή η νομοθέτηση, και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα και της κυβέρνησης, και μάλιστα που μας τιμήθηκε μέσα σε μια μεταναστευτική και υγειονομική κρίση. Mm-hmm. Και επίσης πιστεύω ότι αυτό θα καταστήσει το νοσοκομείο διδημοτήχο ισχυρό, βιώσιμο, και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα λύσει το θέμα της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των κατοίκων του Κεντρικού και Βορείου Εύρου, που ήταν για μας ζητούμενο και επιδιωκόμενο. Πότε αναμένετε να τα δούμε όλα αυτά να πραγματοποιούνται? Περιμένουμε τώρα να γίνει νόμος του κράτους η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι νόμος του ελληνικού κράτους και είναι τελεσίδικος. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση, χρειάζεται πλέον εφαρμογή. Και η εφαρμογή θα γίνει, διότι και εμείς σκεπτόμαστε την επόμενη μέρα. Ναι. Την επόμενη μέρα για ένα επιπλέον αίτημα δίκαιο, το οποίο μπορεί να λυθεί με την απόφαση του Υπουργού Υγείας σε ό,τι αφορά την αύξηση των κλινών από 120 σε 156, καθώς επίσης και την αύξηση των κλινών της μονάδας τεχνικού νεφρού, που είναι μέγα ζητούμενο για την περιοχή μας, mm-hmm. διότι ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι μας και μάλιστα και πολλές οικογένειες, με αποτέλεσμα να φτάνουν από το βορειότερο σημείο της Ελλάδος, που είναι το Τρίγωνο, μέρα παραμέρα στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την απόφαση θα λύσουμε και ένα πάγιο πρόβλημα, και έτσι το νοσοκομείο Δημοτήχου μετεξελίσσεται και σε εκπαιδευτικό κέντρο της νοσηλευτικής σχολής του Δημοτήχου, που ο στόχος μας είναι να συλλειτουργήσουν αυτοί οι δύο κλάδοι, ο ένας παροχής υγείας και ο άλλος εκπαιδευτικός κλάδος της υγείας. Έτσι, γιατί τελευταία δεν ήταν και καλά τα γεγονότα για την νοσηλευτική του Δημοτήχου, κύριε Βουλευτά. Οπότε αυτά τα δύο μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν και το ένα να παρασύρει το άλλο στην λειτουργία του, έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι αδίκησε τον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο η κυβέρνηση η οποία απήλθε, και δυστυχώς έκανε μια λαθημένη πολιτική επιλογή και δεν έσκυψε στο πρόβλημα στοργικά στην περιοχή και μετέφερε την νοσηλευτική του Δημοτήχου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και μάλιστα όχι ως τμήμα, ως παράρτημα. Ο φυσικός του και ο γεωγραφικός του χώρος είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα και στην αναβάθμιση της από παράρτημα σε τμήμα πανεπιστημιακό, η παγωγή στη Σχολή Επιστημών Υγείας που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη, mm-hmm. και θα κουμπώσει και με την ιατρική αλλά και με τη μοριακή βιολογία, αλλά με ρητή πρόβλεψη την οποία και διεκδικούμε, και δεν θα υποχωρήσουμε από αυτήν τη θέση, με ρητή πρόβλεψη και έδρα το Δημότυχο. Μάλιστα. Ξέρετε, γιατί μπορεί να είμαστε στην πανδημία του κορονοϊού και ώρα να περιστρέφονται γύρω από αυτό, αλλά είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν τον Εύρο και βλέπω ότι συνεχίζετε να τα παρακολουθείτε, δεν μένει τίποτα πίσω. Αλλά ξέρετε, συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες έτσι μεταξύ μας, όσο μπορούμε πλέον να συζητάμε με τα τηλέφωνα, ότι με αυτά και με εκείνα φέτος είχαμε τον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ελεύθερης Θράκης, της απελευθέρωσης, της ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό, και περιμέναμε ότι θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ειδικότερα στην περιοχή μας τον Μάιο. Και λέμε ότι τι να γίνει και πώς να γίνει, αφού πλέον δεν επιτρέπεται να υπάρξει καμία συνάθρηση, καμία επαφή, κανένας εορτασμός, καμία εκδήλωση. Διάβαζα όμως προηγουμένως ότι κάνετε ένα βήμα ώστε αυτά τα 100 χρόνια, αυτός ο εορτασμός, να μην χαθεί τελείως τελικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δυστυχώς τα εκατοστά γενέθλιά μας
τα 100 γενέθλια της Θράκης συμπίπτουν με δύο σοβαρότατες κρίσεις στη χώρα μας και μία εξ αυτών στην περιοχή μας. Και μάλιστα διπλή. Ναι. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι και το ένα ποιήν και το άλλο μία αφιένε. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την λειτουργία της χώρας και δεν πρέπει να αφήσουμε να πέσει κάτω οτιδήποτε. Και πιστεύω ότι είναι μία ευκαιρία μαζί με τις εορταστικές και τις πολιτιστικές και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις που πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν μετά από την αποκλιμάκωση της έντασης που επικρατεί σε ό,τι αφορά την υγειονομική κρίση, το μεγαλύτερο βήμα και μάλιστα η χρυσή προσθήκη σε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι η απόφαση της πολιτείας να ασχοληθεί μετά από 100 χρόνια σε ό,τι αφορά την ιστορική τεκμηρίωση του ξεριζωμού των Θρακών από τις πατρογονικές εστίες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη τότε. Θηριωδίες, φυσικές εξοντώσεις και μάλιστα είναι εθνοκάθαρση, είναι γενοκτονία. Οτιδήποτε και αν είναι, νομίζω ότι θα πρέπει να τεκμηριωθεί αυτό για να γνωρίζουμε το τι έγινε εκείνη την σκοτεινή ιστορική περίοδο και κυρίως που αφορά τους προγόνους μας. Mm-hmm. Και κανείς θα πρέπει να γράφει την ιστορία και την ιστορία τη γράφουν τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και εγώ από την πρώτη στιγμή ζήτησα πρώτον να γίνει προημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων παρουσία του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Δεύτερον, ζήτησα από τους δύο υπουργούς παιδείας και πολιτισμού να σκύψουν στο πρόβλημα και δια των εφισταμένων τους φορέων και υπηρεσιών να γίνει η έρευνα η ιστορική τεκμεριωμένα όμως και να αποδειχθεί αυτά τα οποία εμείς υποστηρίζουμε όπως το Μαύρο Πάσχα που γιορτάσαμε την 6η Απριλίου όπως και άλλες μεγάλες εξοντώσεις που δέχθηκε ο θρακικός ελληνισμός στην Ανατολική Θράκη και στη Δυτική. Και πιστεύουμε ότι το επόμενο βήμα σε αυτή την προσπάθεια θα είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι δήμαρχοι όλης της Θράκης και φυσικά όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι όπως είναι οι θρακικές εστίες, όπως είναι οι ομοσπονδίες των θρακικών σωματείων και συλλόγων, όπως είναι τα λαογραφικά μουσεία και τα συναφή ιδρύματα που διαθέτουν πλούτο και μάλιστα και τεκμήρια. Mm-hmm. Και νομίζουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση φυσικά στο τέλος θα ενημερώσω και θα πάρουμε και την ευλογία και τις ευχές των Μητροπολιτών της Θράκης που πραγματικά εκείνη την εποχή αυτός ήταν ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής φυλής ο οποίος καθοδηγείται από τις ιερές Μητροπόλεις της περιοχής μας. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως θα προκύψει μία συνισταμένη και η κυβέρνηση της χώρας μαζί με το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πάρουν απόφαση. Θα πάρουν μία απόφαση όπως πήραν κατά το παρελθόν για τον ποντιακό ελληνισμό που αφορά τη γενοκτονία αυτού. Mm-hmm. Και υπάρχει και το διεθνές δίκαιο και υπάρχει και η διεθνής εμπειρία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αποτελεί τιμή και χρέος όλων μας να αναδείξουμε την σκοτεινή πλευρά της ιστορίας της Θράκης και των Θρακών και των προγόνων μας και μάλιστα σε αυτήν την περίοδο, σε αυτό το έτος το εορταστικό, το γιορτινό που κλείνουμε τα 100 χρόνια και ξεκινάμε για τον επόμενο αιώνα. Μάλιστα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα δύσκολο εγχείρημα βέβαια.
αλλά όπως λέτε με την βοήθεια συλλόγων φορέων και κυρίως των πανεπιστημίων θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε μια τέτοια ιστορική τεκμηρίωση και να μάθουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για την Θράκη μας. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, θέλω φυσικά να πάμε και σε πιο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σχόλιο σας, κύριε Δημοσχάκη, για την συμφωνία του Eurogroup που είχαμε. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Και γενικότερα νομίζω ότι η Ελλάδα στην Ευρώπη έχει δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο από ότι περιμένανε οι Ευρωπαίοι να δουν απέναντι σε αυτή την πανδημία του κορονοϊού. Με ύμνους έχουμε πρωτοσέλιδα και αναφορές και άρθρα σε παγκόσμιο επίπεδο για την Ελλάδα. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την εισαγωγή. Πράγματι είμαστε υπερήφανοι, διότι η σημερινή κυβέρνηση, και ευτυχώς είναι στο τιμόνι της χώρας αυτή η κυβέρνηση, με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε δύο σημαντικές κρίσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, με γρήγορες αποφάσεις, με ισχυρά αντανακλαστικά, βαδίζουμε σε σωστό δρόμο και πιστεύω θα δικαιωθούν οι πολιτικές της κυβέρνησης μας. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε το Eurogroup χθες είναι απόλυτα ικανοποιητική. Προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια περίοδο που έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Mm-hmm. Διότι πλην ορισμένων επιχειρήσεων και καταστημάτων σχεδόν δεν λειτουργεί η χώρα. Αντιλαμβάνεστε η επανεκκίνηση της λειτουργίας της χώρας, mm-hmm. αλλά και η οικονομία θέλει χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά εξασφαλίζονται μέσα από την αλληλεγγύη, μέσα από την προσφορά της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, και ορθώς η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και είναι ισότιμο μέλος. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία πέτυχε η σημερινή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά παράδειγμα την ποσοτική χαλάρωση, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική χαλάρωση, σε ό,τι αφορά την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αποτελούν πλέον και ενέχειρο, σε ό,τι αφορά την δανειοδότηση και των ελληνικών τραπεζών, σε ό,τι αφορά την μέγιστη δυνατότητα εκμετάλλευσης των χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι παράδειγμα το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και τα πέτυχε η σημερινή κυβέρνηση μέσα σε πολύ περιορισμένο χρόνο. Αν ήταν στην διακυβέρνηση της χώρας αυτοί που απείλθαν 10 χρόνια να ήταν, δεν θα μπορούσαν να πετύχουν αυτά που πέτυχε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και στο θέμα της μεταναστευτικής κρίσης και στο θέμα της υγειονομικής. Πότε άλλη φορά είδε ο Εύρος στο βορειότερο σημείο του να είναι όλοι οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών και από κοντά είδαν ότι ο γείτονας είναι σκληρός σε ό,τι αφορά και την Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς έχουμε το πλεονέκτημα ως λαός αλλά και ως κράτος να έχουμε μια στιβαρή κυβέρνηση και που πιστεύω ότι οδηγεί τη χώρα στη διαφορά σε σχέση ακόμα και με τις λοιπές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Χθες το βράδυ mm-hmm. συνομιλούσα με ένα καλό μου φίλο ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Βρυξελών και μου είπε ότι έχουν 2.500 νεκρούς με τον ίδιο πληθυσμό που έχει και το Βέλγιο με την Ελλάδα. Το ίδιο περίπου 2.350 έχει η Ολλανδία με τον ίδιο πληθυσμό. Εμείς ευτυχώς με τις αποφάσεις τις ευεργετικές και τις τολμηρές που πήρε η σημερινή μας κυβέρνηση έχουμε περιορισμένο αριθμό διψήφιο. Αυτό είναι ένα βήμα, αυτό είναι επιτυχία μεγάλη, είναι εθνική επιτυχία, είναι ευρωπαϊκή επιτυχία και πιστεύω ότι οι Έλληνες στάθηκαν στο ύψος τους. Συνεργάζονται και είναι υψηλών αντοχών. Ναι. Και πιστεύω έτσι θα συνεχίσουμε και θα βγούμε από την κρίση, γιατί όλοι μας το επιθυμούμε, το αξίζουμε.
Το αξίζουμε και βιαζόμαστε κιόλας να περάσει γρήγορα όλο αυτό, κύριε Δημοσχάκη. Ευχόμαστε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και με υγεία να έχουμε όλοι μας έπειτα από αυτό και όλοι μαζί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σας. Να είσαστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συνεχίζονται τα μέτρα προφύλαξης ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού στα σούπερ μάρκετ της περιοχής, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, ο υπεύθυνος των συνεταιριστικών σούπερ μάρκετ, Άκης Γρηγοριάδης, τόνισε πως ο τζίρος των σούπερ μάρκετ μπορεί να εκτοξεύθηκε, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία για το μέλλον. Ενώ τόνισε πως υπάρχουν κάποιες ελλείψεις προϊόντων, χωρίς όμως αυτό να γεννά ανησυχία. Συνεχίζονται τα μέτρα προφύλαξης ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού στα σούπερ μάρκετ της περιοχής, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ενώ οι πολίτες του Εύρου συμμορφώνονται απολύτως τηρώντας τις αποστάσεις εντός των καταστημάτων των σούπερ μάρκετ. Σαν εταιρεία, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το ελληνικό κράτος. Γίνονται απολιμάνσεις σε όλα τα καταστήματά μας και στους αποθηκευτικούς χώρους συνεχώς. Στις εισόδους έχουμε βάλει απολιμαντικό γάντια. Και σε περίπτωση που κάποιος ζητήσει και μάσχα, του δίνουμε και μάσχα για να εισέρχονται. Ακολουθούμε τις οδηγίες και δεν επιτρέπουμε παραπάνω από ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά, όπως προβλέπει. Έχουμε σηματοδοτήσει το κατάστημα ώστε να κρατάνε οι πελάτες μεταξύ τους τις αποστάσεις. Έχουμε τοποθετήσει αντισηπτικά γάντια στο τμήμα των φρούτων. Έχουμε τοποθετήσει αντισηπτικά γάντια στην είσοδο, στο τμήμα των φρούτων και στο ψυγείο και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό σημείο γιατί στην περιοχή μας δεν έχουμε προβλήματα. Ο κόσμος είναι υπομονετικός, περιμένει έξω από το κατάστημα τη σειρά του και δεν έχουμε προβλήματα και γκρίνιες. Μιλώντας στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, ο υπεύθυνος των συνεταιριστικών σούπερ μάρκετ, Άκης Γρηγοριάδης, τόνισε πως ο τζίρος των σούπερ μάρκετ μπορεί να εκτοξεύθηκε, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία για το μέλλον, ενώ τόνισε πως υπάρχουν κάποιες ελλείψεις προϊόντων, χωρίς αυτό όμως να γεννά ανησυχία. Τον τελευταίο 1,5 μήνα στα σούπερ μάρκετ έχει παρατηρηθεί μια πολύ μεγάλη αύξηση. Ο τζίρος περίπου ήταν σε έναν μήνα μέσα στα 500 εκατομμύρια, εξωπραγματικό νούμερο για τη χώρα μας. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα το βρούμε μπροστά μας και στο τέλος της χρονιάς όταν θα κάνουμε ταμείο πιστεύω ότι η αγορά των σούπερ μάρκετ θα κινηθεί με έναν οδικά αλλά θα είναι πολύ μικρή άνοδο, 2-5%. Τις πρώτες μέρες ο κόσμος έκανε επιδρομή στα πάντα, ξεκινώντας από χαρτιά υγείας, από μακαρόνια, από αλεύρια κτλ. Αυτή τη στιγμή κάπως έχει εξισορροπήσει η αγορά. Οι αγορές δεν γίνονται τόσο μαζικά πια. Έχει γεμίσει, το κάθε σπίτι γεμίσει τα ντουλάπια του. Οι ελλείψεις είναι πολύ μικρές ακόμα. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε αρκετές ελλείψεις με τον καιρό. Ας πούμε αυτή την περίοδο που είναι και ένα αυτό έχει έλλειψη στη μαγιά. Έτσι. Στα υπόλοιπα προϊόντα η ροή των προϊόντων είναι σε κανονική. Δεν υπάρχουν βέβαια σε ποσότητα, δεν υπάρχει ενόπνευμα, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει εξαφανιστεί, πολύ σπάνια βρίσκεις. Δεν υπάρχουν απολυμαντικά επώνυμα όπως υπήρχαν κάποτε. Έχουν εμφανιστεί στην αγορά διάφορα απολυμαντικά, τα οποία φέραμε και εμείς στο κατάστημά μας, αλλά μη επώνυμα. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή Ηλίας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον οποίο θα συναντήσουμε μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, κύριε Γουμάντζελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε που τελικά η τεχνολογία αναγκαστικά τώρα πλέον που μπήκε στη ζωή μας μπορούμε να έχουμε και τέτοιου είδους συζητήσεις και συνεντεύξεις. Το θέμα είναι να μην γίνει συνήθεια και μετά φοβόμαστε να
χαιρετιόμαστε, να συναντιόμαστε, να βρισκόμαστε και συνηθίσουμε σε μια εξ αποστάσεως επικοινωνία. Η τεχνολογία είναι καλή, αλλά μέχρι ενός ορίου. Έτσι, και νομίζω ίσως το τελευταίο διάστημα, κυρία Κατρίνη, πλέον έχουμε μπει, μας έχει γίνει συνήθεια όλο αυτό από τις πρώτες μέρες που λίγο είχαμε τρομοκρατηθεί και τώρα πλέον αρχίσουμε και σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα και οικονομικά και κοινωνικά και στην καθημερινότητά μας, πώς όλο αυτό θα γίνει ξανά, πώς θα ξαναγίνει η επανεκκίνηση μετά από όλο αυτό? Αυτό είναι ο άγνωστος χ, γιατί κανείς δεν μπορεί σήμερα να προσδιορίσει και το μέγεθος της κρίσης του και τη χρονική διάρκεια. Και δεν μιλάμε μόνο για την υγειονομική κρίση που ευτυχώς σαν χώρα πάμε καλά και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μιλάμε για τα απόνερα της οικονομικής κρίσης που ακόμα δεν τα έχουμε βεβαίως αισθανθεί στο μέγεθος το πραγματικό. Φοβάμαι ότι μόλις επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας τίποτα δεν θα είναι όπως ήταν πριν και βεβαίως γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι και η πολιτική ηγεσία να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει να στηρίξει την οικονομία σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση. Δεν είναι καμία ελληνική πατέντα και λύση. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία αυτή. Τα κράτη πλέον στηρίζουν τις οικονομίες τους. Αυτή είναι η δική μας αγωνία. Μιλάμε με τους ανθρώπους της αγοράς, τους εμπόρους, τους μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Όλες λοιπόν οι επαγγελματικές και οικονομικές ομάδες πρέπει να νιώσουν σε αυτή τη συγκυρία τη στήριξη της πολιτείας και η δική μας συμβολή ως κίνημα αλλαγής είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλουμε να γίνουν οι σωστές κινήσεις στον κατάλληλο χρόνο. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις από το κίνημα αλλαγής για αυτήν την επόμενη μέρα. Τι θα γίνουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, τόσο φορολογικά όσο και το πώς θα κινηθούν. Όπως είπατε, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, τώρα δέχονται ένα τεράστιο πλήγμα με το Πάσχα που δεν θα γίνει το καθιερωμένο Πάσχα των Ελλήνων. Οι κτηνοτρόφοι πραγματικά θα έχουν πολύ μεγάλη απώλεια στα εισοδήματά τους. Ξέρω ότι και αρκετές κατηγορίες αγροτών έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες, όπως και στον Εύρο και στη Θράκη με τα σπαράγγια φερρυπίνης, εμάς στην Ηλία με τη φράουλα που έχουν μεγάλα προβλήματα στη διακίνηση των προϊόντων τους, τα οποία έχουν υψηλό κόστος και μένουν απόλυτα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν με ρευστότητα για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, έτσι ώστε να εφοδιάσουν την εσωτερική αγορά με προϊόντα και τρόφιμα. Εμείς ήδη σήμερα η πρόεδρος Φόφη Γεννηματά είχε μια επικοινωνία με τον πρόεδρο Γεσεβέου που έθεσε τους άξονες των δικών μας θέσεων που έχουν σχέση και με την παροχή ρευστότητας σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να είναι βιώσιμες και όχι με αποκλεισμούς με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, γιατί εκεί καταλαβαίνετε ότι μεγάλο κομμάτι επαγγελματιών και επιχειρηματιών θα βρεθεί εκτός οικονομικού νυμφώνος. Θεωρούμε αδιανόητο να ζητήσει το κράτος 100% προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις σε αυτή τη χρονική συγκυρία με εισοδήματα του 19, πού να βρουν οι άνθρωποι να πληρώσουν όταν είναι ένα μήνα και δεν ξέρει κανένας πόσο καιρό θα μείνουν κλειστοί. Βεβαίως, όσοι είναι σωμόρφημες εταιρείες να μπορέσουν και αυτοί να είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800 ευρώ για τον 1,5 μήνα, έτσι, γιατί πρέπει όλοι οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες ανεξαρτήτως νομικής μορφής να είναι σε αυτή την κατηγορία της στήριξης. Και το κυρίαρχο δικό μας μέλημα είναι να μην βρεθεί κανένας μόνος του. Επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν 10 χρόνια κρίσης, 5 χρόνια φορολογικής αφέμαξης από την προηγούμενη κυβέρνηση, να σταθούν όρθιες έστω και οριακά σε αυτή τη συγκυρία που μιλάμε και μπορεί να χρωστούν ή στις τράπεζες ή γιατί έχουν ρυθμίσει εφορία, ταμεία, ΔΕΗ και όλες άλλες υποχρεώσεις, δεν μπορεί αυτές οι επιχειρήσεις, επειδή χρωστούν 3 ή 4 μήνες, να μείνουν εκτός ρευστότητας την επόμενη μέρα. Εδώ λοιπόν το δημόσιο εγγυάται δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια μέσω των τραπεζών. Πρέπει και το δημόσιο να θέσει τους δικούς του όρους και να διασφαλίσει ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα διαφερθούν και θα είναι βιώσιμες τη δύσκολη επόμενη μέρα. Αλλιώς πάμε, κυρία Κουμαζίδου, σε λουκέτα, πάμε σε ανεργία, πάμε σε καταστάσεις που δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε στη χώρα μας και νομίζω ότι πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να ομονοήσει. Βεβαίως όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα υπάρχει και μια στήριξη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δυστυχώς τα χθεσινά αποτελέσματα του Eurogroup δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, δεν έδωσαν τις ανάσες, τις αναγκαίες που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία για να δώσει τη ρευστότητα. Θα έλεγα ότι ήταν κατώτερες των περιστάσεων και απλά αρκέστηκαν σε κάποια βασικά βήματα που έχουν σχέση περισσότερο με την κάλυψη δαπανών για τις ανάγκες οικονομικής περίθαλψης παρά στις ουσιαστικές άμεσες ενισχύσεις ή ρευστότητα ευνοϊκούς όρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι βέβαιο ότι θα πληγούν περισσότερο από όλους τους άλλους αυτή την κρίση. Έτσι, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Σήμερα όμως, κύριε Γατρίνη, είδαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το θέμα με την ενίσχυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με αυτά τα περιβόητα 11 εκατομμύρια ευρώ. Η άποψη του κινήματος αλλαγής γι' αυτό, αν και παρακολουθήσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ, απλά θα θέλαμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά να μας πείτε. Εμείς από την αρχή ζητήσαμε να διατεθούν με όρους διαφάνειας αυτά τα χρήματα και με όρους δικαιοσύνης τόσο στα κεντρικά αλλά βεβαίως και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιόπιστη ενημέρωση των συμπολιτών μας που μένουν στο σπίτι και εμβρότητοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, τις ειδήσεις. Άρα και ο δικός σας ρόλος είναι πραγματικά πολύ σημαντικός και αναντικατάστατος και γι' αυτό ζητήσαμε να υπάρχει ακριβωδή και κατανομή. Τουλάχιστον το 30% των κονδυλίων θα πρέπει να πάνε στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, να στηριχθούν σε αυτή την προσπάθεια που νομίζω ότι κανένας, όπως είπα και πριν, δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι εκτός. Πόσο μάλλον όταν εσείς πραγματικά σε αντίξωες συνθήκες, όχι μόνο βρίσκεστε στο στούντιο, κάνετε ρεπορτάζ, πηγαίνετε σε χώρους, παρακολουθείτε τις διαδικασίες, πολλές φορές και με κίνδυνο της υγείας σας. Αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης. Να υπάρχει αυτή η στήριξη από τη στιγμή που η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει αυτή την καμπάνια και να στηρίξει τον τύπο, να στηρίξει και τον περιφερειακό τύπο, ο οποίος παίζει, το ξαναλέω, πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, αυτό το είπε και η πρόεδρός μας, Φόφη Γεννηματά, και ο Βασίλης Κεγκέρουλου σήμερα το είπε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το παραλαμβάνω και εγώ σήμερα από την εκπομπή σας, το έχω πει και σε άλλους περιφερειακούς σταθμούς. Είναι αναγκαιότητα να στηριχθείτε και εσείς τώρα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση για να μπορείτε να στηρίζετε τον κόσμο, να δίνετε κουράγιο και βεβαίως να τον ενημερώνετε σωστά και τοπικά αλλά και για τα γενικά ζητήματα. Μάλιστα. Εσείς πώς κρίνετε, κύριε Κατρίνη, την αντίδραση της κυβέρνησης στην πανδημία του κορονοϊού με τα μέτρα τα οποία αρχικά μας φάνηκαν και πολύ αυστηρά. Μας ήρθανε λίγο απότομα τα μέτρα αυτά μας, τους πολίτες γενικότερα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί εμείς δεν είχαμε συνηθίσει και πολύ στο να είμαστε υπό περιορισμό, αλλά νομίζω ότι οι εισηγήσεις των ειδικών ήταν επιβεβλημένες. Ορθώς η κυβέρνηση αποδέχτηκε στην αρχή με το κλείσιμο των σχολείων, μετά με τον κλείσιμο κάποιων και όλων των καταστημάτων και στη συνέχεια όταν υπήρχε ο φόβος για έξαρση πανδημίας, πλητάνευση λογική και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο και εμείς σήμερα σαν χώρα έχουμε ίσως την καλύτερη εικόνα και το καλύτερο υγειονομικό προφίλ σε αυτή την παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού. Άρα θα πρέπει όλοι οι πολίτες να δείξουμε αυτοσυγκράτηση, υπομονή, να υπακούμε στις εντολές των ειδικών, ακόμα και αν πολλές φορές αυτές τίθενται με έναν άκοψο τρόπο, γιατί είμαστε σε συνθήκες έκτακτες και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές τα νεύρα είναι έτσι τεντωμένα. Θεωρώ ότι λίγη ακόμα υπομονή και αυτοσυγκράτηση. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει πραγματικά ότι και πειθαρχεί στα αναγκαία μέτρα και σέβεται τους συμπολίτες και τους συγγενείς τους, όλοι οι Έλληνες πολίτες, και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια γιατί έχουν συμβάλει σε αυτή την εικόνα που διαφημίζει τη χώρα μας και ίσως είναι μία αχτίδα φωτός και ελπίδας για την επόμενη μέρα σε σχέση με ό,τι γίνεται στην πλανήτη μας χώρες. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το επικροτήσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέμε και την άποψή μας να διαφωνούμε στα θέματα οικονομικά, σε σχέση και με την ταχύτητα και με την αναλογία των μέτρων και με τη στόχευση, γιατί η μεγάλη μας αγωνία είναι να μην δοθεί σωσίβιο μόνο σε λίγους, αλλά να δοθεί δυνατότητα της επιβίωσης ή δυνατόν σε όλους τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που, επαναλαμβάνω, κατάφεραν τα πολύ δύσκολα χρόνια της δεκαετίας κρίσης
να μείνουν όρθιοι. Έτσι. Όρθια κοινωνία, ζωντανή οικονομία, αυτό είναι το δικό μας πρόταγμα σαν κίνημα αλλαγής και γι' αυτό θα παλέψουμε όλες τις επόμενες ημέρες με θετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες και για τα θέματα διαγωνομικά, αλλά και για τα θέματα της ανάταξης οικονομίας που είναι εξίσου σημαντικά, γιατί τα σύννεφα αρχίζουν και πυκνώνουν και όλοι όσοι μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν ότι θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω πριν κλείσουμε να πω και να ευχηθώ καλό Πάσχα και καλές γιορτές και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακρίτες μας στη Θράκη, στον Εύρο, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων πριν από 1,5 μήνα, όταν η χώρα απειλείται, και βεβαίως με το δικό τους κουράγιο και αλληλεγγύη στήριξαν όλη αυτή την εθνική προσπάθεια, το στρατό, την αστυνομία που βρέθηκε εκεί για να προασπίσει την εθνική μας ακεραιότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά, ειλικρινές, και νομίζω ότι εκφράζω και την άποψη όλων των Ελλήνων. Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Καλό βράδυ με υγεία. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μαζίλη. Ευχαριστώ πολύ. Υπεγράφει, κυρίες και κύριοι, σήμερα από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον Ανάδοχο η σύμβαση του έργου κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύου τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και εκτηρίων παρόντων του Αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Τραγιανούπολης Ελένη Σιντσεπελίδου και του πρώην Αντιδημάρχου Γιάννη Φαλέκα. Πρόκειται για ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 6,2 εκατομμύρια ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για την τηλεθέρμανση 16 δημοτικών κτηρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όλα τα οικίματα του χωριού SOS. Υπεγράφει από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον Ανάδοχο η σύμβαση του έργου κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών, θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτηρίων παρόντων της Αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Τραγιανουπόλεως Ελένη Σιντζεπελίδου και του πρώην Αντιδημάρχου Γιάννη Φαλέκα. Πρόκειται για ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 6,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η θερμική ισχύ του πεδίου υπολογίζεται σε περίπου 10 ΜΒ, εκ των οποίων τα 9 θα χρησιμοποιούνται για την τηλεθέρμανση θερμοκηπίων σε 3 αγροτικές περιοχές. Το υπόλοιπο 1 ΜΒ θα χρησιμοποιηθεί για την τηλεθέρμανση 16 δημοτικών κτηρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όλα τα οικίματα του χωριού ΣΟΣ, για το οποίο ο Δήμος έχει αναλάβει την παροχή θέρμανσης. Πρόκειται για ένα έργο τηλεθέρμανσης που ξεκινά μετά την υπογραφή εδώ της σύμβασης η κατασκευή του έργου, η οποία είναι ένας σταθμός θερμότητας και ένα δίκτυο 5,5 χιλιόμετρων περίπου, που θα διανέμει θερμότητα σε κτίρια του Δήμου, νηπιαγωγείο, σχολείο και γυμνάσιο Ανθίας, η Ιερή Ναή Ανθίας και Αριστίνου και δύο θερμοκηπιακές μονάδες ιδιωτών, και υπάρχει ακόμη μία ακόμη παροχή για 30 στρέμματα που είναι που ανήκουν στον Δήμο, και αυτό που είναι το στοίχημά μας είναι μετά την κατασκευή του έργου που θα ξεκινήσει το Μάιο, από ό,τι μας είπε ο Ανάδοχος, θέλουμε να δούμε την ωφέλεια αυτού του έργου. Από την πλευρά του, ο πρώην Αντιδήμαρχος Ενέργειας Γιάννης Φαλέκας, κάνοντας μια αναδρομή, παρουσίασε τον απολογισμό των ενεργειών του Δήμου της Αλεξανδρούπολης για την επίτευξη αυτού του έργου. Μια ιδιαίτερη μέρα γεωθερμική σήμερα, θα την έλεγα. Χαρούμενη μέρα μέσα στην κρίση, τη δεύτερη που περνάμε τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Είναι ένα θετικό, μεγάλο βήμα για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Χάσαμε 2 χρόνια σχεδόν, ο διαγωνισμός έγινε το 2018 για αυτό το έργο, υπογράφηκε σήμερα. Έπρεπε να τελειώσει το γραφειοκρατικό κομμάτι και να ξεκινήσει το πρακτικό, δηλαδή η κατασκευή του έργου. Από το Μάιο, όπως ανέφερε και η Νίνα Αντιδήμαρχος, η εργοληπτική εταιρεία θα ξεκινήσει. Έχει 18 μήνες από τις συμβάσεις στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει το έργο. Προσωπικά πιστεύω, είναι η δική μου άποψη, ότι σε 12 με 14 μήνες ελπίζω και πιστεύω ότι θα το έχουν τελειώσει οι ανάδοχοι. Και αυτό το 14μηνο, ως Δήμος ελπίζω να κάνουμε και τα επόμενα βήματα για τα επόμενα έργα που θα πατήσουν πάνω σε αυτό το πρώτο έργο. Αυτό το πρώτο έργο ξεκλείδωσε στην ουσία τη γεωθερμία όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη αλλά στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο έργο, η πρώτη αδειοδότηση που καταφέραμε
Θυμάμαι τότε, ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, το 2011 με 13, έναν αγώνα για να περάσει το γεωθερμικό πεδίο αυτός ο πλούτος στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, και από το 2014 ξεκινήσαμε αυτό το έργο που υπογράφηκε μέχρι σήμερα. Είναι το πρώτο έργο και το μοναδικό δυστυχώς στην πατρίδα μας, το οποίο έχει λάβει χρήματα από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Αλεξανδρούπολη έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα, συνέβαλε και στην αλλαγή της νομοθεσίας με αυτό το πιλωτικό έργο, οπότε όλοι οι Δήμοι πλέον της χώρας θα μπορούν να λάβουν χρήματα από το επόμενο ΕΣΠΑ. Ως Δήμος Αλεξανδρούπολης πάλι είμαστε πιο μπροστά, δεν χρειαζόμαστε άλλες αδειοδοτήσεις, οπότε καλό το Δήμαρχο ιδιαίτερα και να κατέβουμε και στην Αθήνα να καταθέσουμε στις δημόσιες επενδύσεις, να ετοιμάσουμε το επόμενο έργο, ώστε μετά από 1,5 με 2 χρόνια να είμαστε έτοιμοι να ξαναβγάλουμε διαγωνισμό για ένα έργο των 10 εκατομμυρίων για όλους τους κατοίκους της Τραϊανόπολης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, την οποία με στήριξε σε όλο αυτό το κομμάτι. Δικηγορικοί σύλλογοι από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησαν στην δωρεά ενός μηχανήματος διασωλήνωσης αξίας 6.000 ευρώ προς το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Στόχος είναι η στήριξη της δημόσιας υγείας στην περίοδο αυτής της κρίσης. Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Αξίας 6.000 ευρώ είναι η δωρεά που έγινε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χάρη στην πρωτοβουλία που έλαβαν οι δικηγόροι της περιοχής. Με τα χρήματα αγοράστηκε ένα μηχάνημα διασωλήνωσης. Μετά από την πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και αφού ενημερωθήκαμε από την ΜΕΘ ότι δεν υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα της διασωλήνωσης, απευθυνθήκαμε στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας και πραγματικά αμέσως ανταποκρίθηκαν και έτσι κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε αυτό το μηχάνημα και να το δωρήσουμε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί και νοσοκομείο αναφοράς για όλη την περιφέρεια. Στη δωρεά συμμετείχαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, συμμετέχοντας στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης και τη στήριξη εμπράκτος του συστήματος δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, νοσοκομείο αναφοράς του ιού. Ζητήθηκαν από τους συλλόγους, από τα ταμεία των συλλόγων. Κάνουν δηλαδή από τα ταμεία των δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας. Οι πρόεδροι των αντίστοιχων δικηγορικών συλλόγων που είναι η κυρία Ιωάννα Χατζιαντωνίου για την Κομωτινή, ο κύριος Τάσος Πούλιος για τη Δράμα, ο κύριος Γιώργος Γαρμένος για την Καβάλα και ο κύριος Κωνσταντίνος Μαλάκης για την Ξάνθη και η κυρία Μιαμετζή για την Ορεστιάδα. Ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν τα χρήματα για να μπορεί να το χρηματοδοτήσουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ συγκινητικό και επίσης δείχνει και την μεγαλοψυχία όλων των ανθρώπων, οι οποίοι σε μια δύσκολη στιγμή πραγματικά ενώνονται και μπορούν να βοηθήσουν και η αλληλεγγύη είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ αναγκαίο στην περίοδο που διανύουμε. Οι δικηγόροι, συμμετέχοντας στον κοινό αγώνα για τον περιορισμό της νόσου, παραμένουν στα σπίτια τους και από εκεί χειρίζονται τις υποθέσεις τους. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, παραδέχθηκε και η πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Αλεξανδρούπολης, δηλώνοντας πως ο νομικός κόσμος θα συμβάλλει με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης δοκιμασίας για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία. Εμείς στην πλειοψηφία, οι συνάδελφοι μένουν σπίτι. Και αν κάποιος πάει στα γραφεία του, σίγουρα δεν δέχεται κόσμο, γιατί τηρούμε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για να αποφύγουμε την διασπορά του κορονοϊού. Όπως γνωρίζετε, τα δικαστήρια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ο Δικηγορικός Σύλλογος λειτουργεί μόνο μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με mail. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να βοηθήσουμε στον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε, μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς.